Τη νίκη με 3-1 πανηγύρισε η ομάδα του Οπέρα απέναντι στον Όφη στο τελευταίο παιχνίδι μπροστά στο κοινό του στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Ανεξαρτήτως αν η διεθνιώτικη ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση και το δικαίωμα να παίξει στα μπαράζ ανόδου, πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά όπως ακριβώς είχε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Τελείωσε άλλη μια σεζόν. Πιστεύω πετυχημένη. Φυσικά υπήρχαν και τα προβλήματα, αλλά προσπαθήσαμε να τα προσπεράσουμε όλοι μαζί με τα παιδιά εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τα παιδιά έναν έναν, μετά τον σύλλογο, τον πρόεδρο, την τιμή που κάνανε να είμαι σε αυτή την οικογένεια. Όσο για το παιχνίδι, θέλαμε να δείξουμε τελευταία αγωνιστική με τον Όφη ότι το κριτικό βόλεϊ μπορεί να είναι και σε υψηλό επίπεδο. Και οι δύο ομάδες αξίζουν να είναι στην Α2 και να είναι πάντα στις πρώτες θέσεις. Αν κάποια στιγμή τα καταφέρουμε, μπορούμε να ανεβούμε και στην Α1. Μπορεί να σηκώσει η Κρήτη μία ομάδα στην Α1. Ο σημερινός αγώνας δεν είχε κανένα βαθμολογικό αντίκρισμα, κάτι που επέτρεψε στους παίκτες και των δύο ομάδων να παίξουν ελεύθερα και να προσφέρουν θέαμα. Τελειώσαμε και αυτή τη σεζόν. Ξεκινήσαμε με πάρα πολλά προβλήματα εμείς στην ομάδα μου. Εγώ ήρθα από τα Χριστούγεννα και μετά. Κάναμε ένα καλό δεύτερο γύρο, τελειώσαμε. Παίξαμε με το Ρέθυμνο ένα τοπικό ντέρμπι, αλλά ουσιαστικά σε φιλικό χαρακτήρα, γιατί δεν είχε καμία απολύτως βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες. Είμαι χαρούμενος που του χρόνου θα εκπροσωπήσουν τρεις ομάδες την Κρήτη στην Α2, γιατί και τα Χανιά ανεβήκανε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημα εδώ πέρα. Εμείς στον Όφη θα συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε μια ομάδα για του χρόνου. Τώρα πια που τελειώσαν όλα, με ηρεμία να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ελπίζω να βρεθούν όλα τα εχέγγυα έτσι ώστε να κάνουμε μια καλύτερη ομάδα και να πρωταγωνιστήσουμε όπως θα ήθελα το ίδιο να είναι δυνατές και οι τρεις ομάδες της Κρήτης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά για τη φετινή χρονιά στην ομάδα. Φέτος είχαμε κάποιο στόχο να πάμε στα μπαράζ, το οποίο πήγαμε πάρα καλύτερα, θα έλεγα, κάτι να πάμε στα μπαράζ. Παραμείναμε στην κατηγορία. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες φέτος με την ομάδα. Προσπαθήσαμε ατομικά ο καθένας να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Μαζί και ο προπονητής. Πιστεύω του χρόνου να μείνουμε στην ίδια κατηγορία. Να έχουμε περισσότερη βοήθεια από τον πρόεδρο και την οικογένεια του ΟΠΕΡ. Και να τα πάμε καλύτερα, πιο καλύτερα από ό,τι φέτος.